Καλή σας μέρα και από μένα. Ε, να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή και τους συναδέλφους του Αριστοτελείου για τη φιλοξενία σήμερα και τη δική μου και όλων μας. Ε, δεν θα μπορούσα να υπάρχει καλύτερη εισαγωγή για την α, παρουσίαση που θα κάνω σήμερα από αυτά που έλεγε η Θάλια πριν. Ε, και αναφέρομαι στον εντοπισμό των ελήψεων, ε, στην καταγραφή και μέτρηση υπηρεσιών ή μηχανών, προϊόντων, συλλογών οι οποίες προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες μας. Ένας τέτοιος προβληματισμός για δεδομένα τα οποία δεν καταγράφονται ήταν ο λόγος για τον οποίο προχωρήσαμε στην έρευνα που θα σας παρουσιάσω σήμερα. Ε, την περίοδο της πανδημίας ε, βιώσαμε το μεγαλύτερο πλήγμα που θα μπορούσαν να βιώσουν οι βιβλιοθήκες. Ε, μας πήραν τους χρήστες μας, μας χτύπησαν επάνω στο DNA μας. Βιβλιοθήκες χωρίς χρήστες, δεν υπάρχει νόημα. Εκείνη την περίοδο στηριχτήκαμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε θερμά για αυτό το πράγμα και τις άπειρες προσπάθειες που καταβάλουν στα προϊόντα του ΣΕΑΒ. Ε, ακούσαμε τι προσφέρουν σε εμά, ακούσαμε ποια είναι τα προϊόντα, ποιε είναι οι υπηρεσίες. Πραγματικά μας κράτησαν όρθιους την περίοδο του 2022. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και εμείς με δικές μας ίδιες πρωτοβουλίες δεν έχουμε αναπτύξει πράγματα, αλλά εκείνη την περίοδο ζήσαμε πραγματικά ε, το πόσο σημαντικές είναι οι προσπάθειες του ΣΕΑΒ για μας. Ε, το πεδίο της αξιολόγησης των βιβλιοθήκων και των ψηφιακών βιβλιοθήκων κατ' επέκταση δεν είναι καινούριο. Η βιβλιοθηκονομική κοινότητα άρχισε να εμπλέκεται ουσιαστικά με τα ζητήματα των ψηφιακών βιβλιοθήκων και της αξιολόγησής τους περίπου από τη δεκαετία του 1990. Ε, το, ε, το πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν ότι ως κοινότητα κληθήκαμε ταυτόχρονα να παράξουμε ένα προϊόν, παράλληλα να το αξιολογούμε. Πράγμα που σήμαινε ότι τόσο μέσα στη θεωρία, όσο και μέσα στην ίδια την, την καθημερινή πράξη μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης, γεννούνταν ξαφνικά ιδέες και πράγματα. Όσο δηλαδή... Κατά, αντιλαμβανόμασταν την έννοια των ψηφιακών βιβλιοθήκων και φτιάχναμε πράγματα, τόσο ταυτόχρονα καλούμασταν και να τα αξιολογήσουμε. Φτάνουμε κάποια στιγμή στο έτος 2000 και κυρίως το 2004 που μας μιλάει ο Τεύκο Σαράσοβιτς για τα βασικά τη αξιολόγηση των ψηφιακών βιβλιοθηκών αναπτύσσοντας ένα ενιολογικό πλαίσιο. Σε αυτό το σημείο να αναφερθώ στη διάκριση ανάμεσα στα ενιολογικά πλαίσια και στα μοντέλα αξιολόγησης. Τα ενιολογικά πλαίσια ουσιαστικά είναι κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης. Είναι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους κινείται μια αξιολόγηση. Φιλοσοφικές προσεγγίσεις δηλαδή της αξιολόγηση, Εν αντιθέσει με τα μοντέλα, τα οποία οργανώνονται σε πιο τεχνοκρατικές διαδικασίες. Περιλαμβάνουν μοντέλα, περιλαμβάνουν κριτήρια, περιλαμβάνουν δείκτες. Ο Σαράσεβιτς λοιπόν μας δίνει αυτή τη βασική οργάνωση που βλέπετε. Δεν θα αναφερθώ στο καθένα ξεχωριστά, δεν υπάρχει λόγο είναι όλα καταγεγραμμένα και στη βιβλιογραφία φυσικά και στην ανακοίνωση που θα δείτε στα πρακτικά. Ε, βλέπουμε ότι από την απαρχή της προσπάθειας της αξιολόγησης των ψηφι, ψηφιακών βιβλιοθήκων η ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε ένα πολύ προώρο, προώρο ορισμό και πρόημο ε, αναφέρεται στην αλληλεπίδραση ανθρώπων και μηχανών. Μην ξεχνάμε ότι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες δεν είναι ένα εφεύρημα του κλάδου των βιβλιοθήκων και των βιβλιοθηκονόμων. Προέρχονται από την επιστήμη της πληροφορικής Οπότε, σε μια πρώιμη προσέγγιση τη αλληλεπίδραση ανθρώπων μηχανών, βλέπουμε ότι από την αρχή ασχίζουμε να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Του λόγου για του οποίου αξιολογούμε τι ψηφιακέ βιβλιοθήκες πάλι δεν θα μακρηγορήσω. είναι πάνω κάτω οι ίδιοι λόγοι που γενικότερα αξιολογούμε μια, μια βιβλιοθήκη. Ε, θα μείνω μόνο στα δύο τελευταία σημεία στην αποδοχή του προϊόντος ή υπηρεσίας. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη ταυτόχρονα έχει το χαρακτήρα προϊόντος αλλά και υπηρεσίας μέσα σε έναν οργανισμό. Είναι ένα διτό προϊόν με δύο όψεις αλληλεπιδρούσες που η μία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την άλλη. Και τέλος θα μείνω και στη λογοδοσία, στο κοινό και τις διοικήσεις των οργανισμών, κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει μπει πάρα πολύ μέσα στη ζωή μας. Ακούσατε και τη Θάλια να λέει ότι πρέπει να αποδεικνύουμε, συγγνώμη για την έκφραση, ακόμη και τον αέρα που αναπνέουμε στις βιβλιοθήκες. Ε, οπότε θα μιλήσω και γι' αυτό. Τι στοχεύαμε να κάνουμε. Διαπιστώσαμε και να οι δείκτες που έλεγε η Θάλια πριν ότι λείπουν, όντως λείπουν. Και τους βρήκαμε μπροστά μας με τον πιο μεγαλοπρεπή τρόπο μέσα στην, μέσα στην πανδημία. Είμαστε αρκετοί, είμαστε καλοί. Το προϊόν που έχουμε φτιάξει ανταποκρίνεται στις απαιτήσει του οργανισμού μας και των χρηστών μας. Η έμφαση εδώ στον οργανισμό με τους χρήστες για τους χρήστες θα μιλήσουμε αργότερα. Είναι το προϊόν που έχουμε αυτό που ζητάει ο οργανισμός και με τον τρόπο τον οποίο το ζητάει. Ποια είναι η αξία, πώς αποτιμούμε το προϊόν αυτό και την υπηρεσία που έχουμε φτιάξει ε, τόσο για τον οργανισμό όσο και, συγγνώμη, και για τους χρήστες μας. Και τελικά αυτό που έχουμε φτιάξει είναι αποδεκτό από τους χρήστες και με ποιο τρόπο είναι αποδεκτό αυτό. Δείκτες που λείπουν, το έλεγε πριν η Θάλια. Μεθοδολογικά, ήταν μία από τις μεγαλύτερες έρευνες... που έχουν τρέξει ποτέ στην ε, ε, βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας... σε ό,τι αφορά τη χρονική της διάρκεια. Ε, οργανώθηκε σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν η εσωτερική αξιολόγηση. Στην ανάλυση της φάσης θα σας πω... ότι ακριβώς ορίσαμε ως εσωτερική αξιολόγηση. Η δεύτερη της φάση ήταν, φυσικά, η αξιολόγηση της γενικής κοινότητας. Ε, αναφερόμαστε στους χρήστες. Και, φυσικά, η τρίτη φάση, η οποία ήταν η στατιστική παρατήρηση που διήρκησε ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος. Στην πρώτη φάση, όπως έλεγα πριν, ε, ασχοληθήκαμε με την εσωτερική αξιολόγηση. Διερευνήσαμε τον τρόπο με τον οποίο το, το μακροπεριβάλλον γύρω από την ψηφιακή βιβλιοθήκη έχει επηρεάσει την ανάπτυξη, την οργάνωση και τη λειτουργία της. Χρησιμοποιήθηκε ένα ερευνητικό εργαλείο με τη μορφή δομημένου μοντέλου. Καταγράφηκε, ε, ίσως είναι από τι πρώτε αναφορές στην ελληνική βιβλιογραφία, τη που μία έρευνα στοχεύει στην καταγραφή αποκλειστικά των απόψεων των ειδικών. Συνήθω οι βιβλιοθηκονόμοι συμπεριλαμβάνονται ε, στις ομάδες του κοινού γενικά, χωρίς να διαβάζουμε εύκολα στοχευμένες έρευνες για τις δικές τους απόψεις, για τα προϊόντα και τις βιβλιοθήκες τους. Ε, διενεργήθηκαν ατομικές συνέντευξεις και τα α, αποτελέσματα καταγραφόταν μετά από κάθε συνέντευξη, κατά τη διάρκεια κάθε συνέντευξης, σε Google Forms μεθοδολογικά μια ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να έχει αυτές τις διαστάσεις. Ένα μοντέλο του Μποπ Τραβίκα, δημοσιευμένο το 1999, όπως είπα, η δεκαετία του 1990 ήταν η περίοδος της αναζήτησης, αλλά και ταυτόχρονα της ανάπτυξης των ψηφιακών βιβλιοθήκων. Στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είμαστε subsystem, ανήκουμε δηλαδή σε ένα γονεϊκό οργανισμό και πλην αυτού Υπάρχει και φυσική βιβλιοθήκη, οπότε είμαστε subsystem ουσιαστικά, ενός sub-system. Πώς ορίζεται τώρα ε, το, ένα μακροπεριβάλλον μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η δουλειά που προτείνει και η οργάνωση που προτείνει η το 2013. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες να τα διαβάσω. Το σχήμα πιστεύω ότι παρουσιάζει με ε, αναλυτ τρόπο ποιο είναι το μακροπεριβάλλον, πώς σκεφτήκαμε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Προσπαθήσαμε να ορίσουμε τη σχέση επιρροής του μακροπεριβάλλοντος... σε αυτή τη φάση επάνω στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Οπότε θέσαμε ως μακροπεριβάλλον τον ίδιο τον οργανισμό... συμπεριλαμβανομένης και της φυσικής του βιβλιοθήκης. Όπως είπα, η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι sub-system... ενός άλλου sub του οργανισμού ορίσαμε ως μικροπεριβάλλον την ίδια τη βιβλιοθήκη και φυσικά αναγνωρίσαμε το μεγάλο παίκτη που είναι οι χρήστες. Όπως βλέπετε και στο σχεδιάγραμμα, αυτή η τριγωνική σχέση είναι σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των μερών. Κανένα μέρος δεν μπορεί να δράσει από μόνο του. Επιδρά στα υπόλοιπα μέρη του συστήματος και ανατροφοδοτείται και από αυτά. Η σχέση η οποία εξετάσαμε στην πρώτη φάση της ερευνά μας είναι αυτή που δείχνει ε, με το κοκκινοβέλον... βέλος το μακροπεριβάλλον προς το μικροπεριβάλλον, όχι την αντίστροφη σχέση. Τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση αργότερα, ίσως να υπάρξει και αυτό. Ψάχναμε να βρούμε λοιπόν, στηριζόμενοι στη φύση της ψηφιακή βιβλιοθήκης, αν αυτή συμμορφώνεται με το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί από το γονεϊκό τη οργανισμό σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή της ικανότητα. Τι εννοούμε με τον όρο επιχειρησιακή ικανότητα. Ε, ο ίδιος ο οργανισμός στο Πανεπιστήμιο, αλλά και η Φυσική Βιβλιοθήκη, έχουν, κινούνται και λειτουργούν κάτω από κανονιστικά πλαίσια, αποφάσεις, νομοθεσία, δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο υποδείξεων σύμφωνα με τις οποίες τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτό το μοντέλο που σας έδειξα πριν της τριγωνικής σχέσης στο AM4 Digital Libraries, το οποίο μπορεί να αποδώσει σαφή αποτελέσματα τόσο για την επιχειρησιακή ικανότητα της ψηφιακής βιβλιοθήκης μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο αναπτύχθηκε και λειτουργεί, και φυσικά απευθύνεται, αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, σε ειδικού. Ενώ το μοντέλο είναι ανθεκτικό σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του σε οποιαδήποτε μορφή οργανισμού, οι άξονες του και τα ερωτήματά του πρέπει να του τροποποιούνται ανάλογα με τις κανονιστικές νόρμες που ισχύουν στον εκάστοτε οργανισμό. Τι ψάξαμε να βρούμε αρχικά? Ψάξαμε να βρούμε την επιρροή του μακροπεριβάλλοντος. Το μακροπεριβάλλον εκφράστηκε μέσα από τη δομή την οποία ονομάσαμε πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο λοιπόν μέσα στο οποίο λειτουργεί και αναπτύχθηκε το προϊόν μας και η υπηρεσία μας. Αν, το ερώτημά μας ήταν αν στο σύνολό τη η ψηφιακή βιβλιοθήκη επηρεάζεται από τις επιταγές που περιγράφονται στο πλαίσιο. Και φυσικά πώς το πλαίσιο επηρεάζει μία προς μία τις δομικές μονάδες οι οποίες ορίστηκαν για την ψηφιακή βιβλιοθήκη. Επίσης, δεν χρειάζεται να τις αναλύσω. Ε, φαίνονται ευκρινώς από το σχήμα ποιες είναι αυτές οι δομικές μονάδες. Ε, ατομική συνεντεύξης, όπως είπα και πριν, με τη μορφή κωδικοποιημένων απαντήσεων σε Google Forms. Ε, η, ο μόνος περιορισμός ο οποίος στέθηκε από τον ερευνητή στους ανθρώπους με τους οποίους συνομίλησε ήταν να περιγράφουν τις απαντήσεις τους με τις ισχύουσες συνθήκες των κανονισμών και του πλαισίου του πανεπιστημίου. Ε, δεν κλήθηκαν να πούν την άποψή τους ούτε για την ομοθεσία ή για τα πνευματικά δικαιώματα, ούτε για τις αποφάσεις του οργανισμού. Τις δέχτηκαν ως υπάρχουσες, ενεργές, δρόσες δυνάμεις και κλήθηκαν να αναγνωρίσουν το πώς αυτές επιδρούν πάνω σε αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Ε, στην έρευνα είπα ότι ήταν μια έρευνα καταγραφής απόψεων των ειδικών. Συμπεριλήφθηκαν όλα τα μέλη του προσωπικού της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ασχολούνται με την ψηφιακή βιβλιοθήκη πλήρω ή κατά αποκοπή των α, καθηκόντων τους. Τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για τους σχεδιαστές και διαχειριστές της ψηφιακής βιβλιοθήκης είτε βιβλιοθηκονόμους είτε μηχανικούς και επίσης μιλάμε και για τους συναδέλφους ε, του τμήματος πληροφόρηση που καλούνται να το τελικό προϊόν και να το παρουσιάσουν στους χρήστες. Όπω είπα, δομημένο ερωτηματολόγιο σε τρει ενότητες με 41 ερωτήσει. Χρησιμοποιήθηκαν κλίμακε Λίκερτ τριών σημείων και έγιναν συνεντεύξει. Τα αποτελέσματα. Ε, οι συνάδελφοι αναγνώρισαν την πλήρη επιρροή του πλαισίου. Αρχέ, πολιτικέ, κανονισμοί, αποφάσει του Πανεπιστημίου και τη ψηφιακή και φυσική του βιβλιοθήκη τόσο στην ανάπτυξη όσο στην οργάνωση, τη διαχείριση και την καθημερινή λειτουργία της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Με λίγα λόγια, καταλήθηκε το βασικό επιχείρημα ε, που γενικά έχουμε στα, στο μυαλό μας η βιβλιοθηκονόμη. Ξέρουμε τη βιβλιοθηκονομία και αποφασίζουμε τι θα φτιάξουμε και πώς θα το φτιάξουμε μέσα στους οργανισμούς μας. Όχι. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο ορίζεται, μπορεί να μην κραυγάζει μπροστά στα μάτια μας Αλλά αν καθίσουμε και ασχοληθούμε με αυτό και το διερευνήσουμε Θα δούμε ότι ακόμη και τον αέρα που αναπνέουμε μέσα στις βιβλιοθήκες μας Τον ορίζει το πλαίσιο του οργανισμού μέσα στον οποίο ανήκουμε Το μόνο κριτήριο, <Σσυγνώμη> <Σσυγνώμη> το, μόνο κριτήριο το οποίο δεν ορίζει Κάτι από την ψηφιακή βιβλιοθήκη σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο του οργανισμού και το αναγνώρισαν οι συνάδελφοι, είναι το κριτήριο marketing. Ο οργανισμό μα και η ίδια η βιβλιοθήκη μα δεν έχει στρατηγική marketing. Δεν έχει καμία καταγεγραμμένη πολιτική. Ούτε το Πανεπιστήμιο, σαν οργανισμό, ούτε και η ίδια η βιβλιοθήκη. Αναγνώρισαν οι συνάδελφοι την επιρροή του πλαισίου στα πάντα στην καθημερινή λειτουργία των συλλογών, στην ανάπτυξή τους, στην οργάνωση της πληροφορίας, στο σύστημα διαχείρισης και στο περιβάλλον διαπαφής, διαδικασίες, τις υπηρεσίες, την επίδραση που έχει στους χρήστες, την εμπλοκή των χρηστών με την ψηφιακή βιβλιοθήκη. Το πλαίσιο ορίζει τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι στα πάντα. Και εμείς καλούμαστε να αποτελέσουμε εκείνους που θα υλοποιήσουν αυτές τις επιταγές. Συμπερασματικά επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι το πλαίσιο, το πλαίσιο, όντως, η δομή πλαίσιο όντω συγκεντρώνει και εκφράζει το μακροπεριβάλλον της ψηφιακής βιβλιοθήκης, επηρεάζει άμεσα και ορίζει το επιχειρησιακό της μοντέλο. Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι το, το μακροπεριβάλλον είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας απροπώς αξιολογήσει σε ό,τι κάνουμε. Άλλο ένας δείκτης που λείπει. Δεύτερη φάση, η... Να ναι, ναι. Δεύτερη φάση, η αξιολόγηση της γενικής κοινότητας με τη γνωστή μορφή. Ρωτήσαμε τους πάντες, δεν υπήρχε, δεν πήγαμε σε δείγμα κοινού. Ε, όλοι οι δυνητικοί χρήστες ψηφιακής βιβλιοθήκης ερωτήθηκαν και τι μας ένοιαζε, μας ένοιαζε να καταγράψουμε αν πραγματικά τη χρησιμοποιούν και το πραγματικά σημαίνει αν το περιεχόμενο το οποίο παίρνουν από αυτή είναι χρήσιμο και αν αποδέχονται τις επιλογές μας, τόσο τεχνολογικές όσο και βιβλιοθήκονομικές. Δεν θα μακρηγορήσω. Ε, στηριχτήκαμε στην έννοια των στάσεων που τηρούν, αν πιστεύουν δηλαδή ότι η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι χρήσιμη και χρηστική, οπότε να οδηγηθούν στη χρήση της. Ε, πάλι ερωτηματολόγιο κλίμακας λ 5 σημείων. Δεν θα μιλήσω για τα δημογραφικά. Ε, θα σας δείξω κάποια αποτελέσματα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρηστικότητας ομαδοποιημένος προς την αρνητικότητα, ουδετερότητα και θετικότητα. Δεν τα πήγαμε άσχημα στην αξιολόγηση. Γενικά τα ποσοστά μας κινήθηκαν από 65 έως 80 και 90% σε επίπεδα θετικότητα σε όλες τις κατηγορίες προσπερνώ τα αποτελέσματα. Να πω δύο πράγματα και για την τρίτη φάση. Τρίτη φάση, μια εντελώ μηχανιστική διαδικασία τήρηση στατιστικών που διήρκησε όλο το ακαδημαϊκό έτο. Χρησιμοποιήθηκαν τόσο τα δεδομένα που συγκεντρώνουν το, ίσ... το, ίδιο το διαχειριστικό σύστημα τη ψηφιακή βιβλιοθήκη, καθώ και αρκετά δεδομένα τα οποία παίρνουμε από το Google, από το Google Analytics εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάποια από αυτά ψηφι, ε, παρουσιάζονται και σε αυτό το πίνακα. Ε, γενικά τα συμπεράσματά μας από αυτή την αξιολόγηση ήταν πέραν το ότι διαπιστώσαμε πράγματα για το ίδιο το προϊόν και την υπηρεσία που διαθέτουμε είναι ότι εκείνο που πρέπει να ε, λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας ως επιστημονική κοινότητα στα θέματα αξιολόγησης είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε από την όρμα της μίας αξιολόγησης και του ενός μοντέλου δεν μπορούμε πια να πηγαίνουμε με νίτς ανάλυσης ή satisfaction ανάλυσης, χρειάζονται άλλες μεθοδολογίες και άλλες προσεγγίσεις πια για να περιγράψουμε τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και να την αποδείξουμε ε, στους ίδιους τους οργανισμούς μας και στους χρήστες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.